Βλέψει εβδομάδα. Κοίτα εδώ, τρώει. Θα έρθει. Α τον άθρο να φάει. Δεν μπορεί να μιλήσει μόνο σε μένα. Αν δεν είμαι, δεν μπορεί. Έλα, δεν όχι, μπορεί. Εγώ άνετα, δεν έχω πρόβλημα. Κρυό είσαι. Θα ξεκινήσουμε με κρυού. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει με λίγα εμποδιάκια, είναι λίγο δύσκολη και μετά από Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή αρχίζουν και φτιάχνουν τα πράγματα. Γιατί δύσκολη, καθαρά Δευτέρα θα την περάσουμε δύσκολα. Όχι όλοι μας, αλλά θα την περάσουν κάποιοι δύσκολα. Γιατί... Κάποιοι θα την βγάλουν καθαρά. Κάποιοι την βγάλουν καθαρά όμως. Σίγουρα όμως από Τετάρτη και μετά το σκηνικό φτιάχνει. Έχουμε λοιπόν τον κρυό που θα έχει σημαντική επαγγελματική αναγνώριση. Μπορείτε να περιμένετε μια σημαντική εξέλιξη. Έχει να κάνει με καθυστερημένες καταστάσεις που περιμένατε καιρό, ίσως με κάποιες ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις ή θέματα τα οποία περιμένατε που ίσως εδώ και καιρό είχαν προβληματικά θέματα που δεν εξελίχθηκαν σωστά. Θα μπορέσετε όμως σταδιακά να μπορέσετε να έχετε μια καλή εξέλιξη. 12, 13 και 14 Απριλίου, όσοι έχετε γεννηθεί, είσαστε αυτοί που θα έχετε και τη μεγαλύτερη τύχη και τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξέλιξης. Ο Ταύρος θα μπορέσει να έχει επιτέλους σημαντικές θετικές εξελίξεις σε θέματα με εξωτερικό, θέματα με σπουδές, θέματα με δουλειά. Γενικά θα μπορέσετε να δείτε ότι υπάρχει μια σημαντική βελτίωση σε θέματα που αφορούν τα θέματα τα επαγγελματικά σας, αλλά και στα προσωπικά σας θέματα. Θα μπορέσετε να πάρετε τελικά τα πάνω σας. Ιδιαίτερα το κομμάτι με σπουδές και εξωτερικό ή με θέματα με δουλειά εκτός της χώρας θα έχουν μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Οι σημαντικότερες ημερομηνίες 13, 14 και 15 Μαΐου, όσοι Ταύρα έχετε γεννηθεί, θα έχετε και τις καλύτερες δυνατότητες να πετύχετε πράγματα. Για τους διδύμους, μια σημαντική εξέλιξη σε οικονομικά ζητήματα. Ποιος έχουν οροσκόπο δίδυμο. Όσοι έχουν γεννηθεί 13, 14 και 15 Ιουνίου θα πρέπει να περιμένουν μεγαλύτερη ευκαιρία στο να μπορέσουν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους. Από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά έχουμε μια σημαντική οικονομική βοήθεια και ίσως να έρθει και μια επιτυχία σε θέματα που αφορούν ζητήματα καρδιάς με επανασυνδέσεις ή με καταστάσεις από το παρελθόν. Τώρα, οι καρκίνοι που έχουν γεννηθεί ιδιαίτερα 14, 15 και 16 Ιουλίου θα έχουν μια πάρα πολύ σημαντική τύχη αυτή την εβδομάδα. 29! Γιατί εγώ, κύριε παιδιά. Κάποια στιγμή θα έρθει και στους άλλους. Ήταν το προηγούμενο μήνα πάνω. Λοιπόν, να γυρίσει. Αλλά όλοι οι καρκίνοι ευνοούνται με κάποιον τρόπο. Απλά αυτοί που είναι 14, 15 και 16 Ιουλίου θα έχουν μια σημαντική ευκαιρία αυτή την εβδομάδα να κάνουν κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Γενικά όμως οι καρκίνοι βελτιώνονται οι διαπροσωπικές τους σχέσεις, αλλά και θα υπάρξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πέμπτη ή Παρασκευή με εργασιακά επαγγελματικά. Οπότε θα πρέπει εκεί πέρα να κινηθούν, να υπογράψουν κάποιο συμβόλαιο ή μια ανανέωση κάποια ίσως συμβολιογραφική πράξη. Κάτι καλό έρχεται για τους καρκίνους που θα τους ανανεώσει. Οι λέοντες μετά από αρκετή ταλαιπωρία, σημαντική βοήθεια, θα δεχτούν περισσότερα χαμόγελα και δυνατότητες στο να μπορέσουν να πετύχουν πράγματα, επίσης και διάθεση παιχνιδιού. Τα λιονταράκια που έχουν γεννηθεί στις 15, 16 και 17 Αυγούστου θα μπορέσουν να τακτοποιήσουν πράγματα που αφορούν οικονομικά με τρίτους ή ίσως να μπορέσουν να λύσουν θέματα με συγγενικά πρόσωπα. Οπότε κάτι συγκλονιστικό το οποίο περιμένουν σε αυτό το κομμάτι θα τους γυρίσει και θα τους πάει πάρα πολύ καλά. Οι Παρθένοι που γεννηθήκανε 15, 16 και 17 Σεπτέμβρη είναι οι πιο τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Γενικά θα δεχτούν σημαντική οικονομική βοήθεια, ενώ δείχνουν είναι και πάρα πολύ δημιουργικοί, με ευχάριστες εκπλήξεις. Προσοχή μόνο στο να μην εμπιστεύεστε σε φιλικά πρόσωπα ή ίσως κάποια σημαντικά επαγγελματικά σας σχέδια. Ο Ζυγός που γεννήθηκαν κυρίως 15, 16 και 17 Οκτωβρίου είναι η περίοδος που θα νιώσετε πολύ τυχεροί στα αισθηματικά σας κομμάτια, όμως υπάρχουν και σημαντικές επιτυχίες σε συνεργασίες και σε σημαντικές σχέσεις. Ενώ ταυτόχρονα μπορεί να κλείσετε μια καινούργια προοπτική μιας δουλειάς, η οποία πραγματικά θα σας βοηθήσει στο να μπορέσετε να νιώσετε πάρα πολύ άνετα. Ο Σκορπιός 14, 15 και 16 Νοεμβρίου, αν έχει γεννηθεί κάποιος, θα έχει κάποιες ευχάριστες στιγμές, είναι αυτοί που ευνοούνται περισσότερο. Γενικά όμως κάνουν μία αλλαγή πορείας. Είναι επιτέλους η στιγμή που θα μπορέσουν να κάνουν μία αλλαγή προοπτικής στα θέματα της δουλειάς τους ή πιθανόν πράγματα που τους είχαν καθυστερήσει ή εμποδίσει το τελευταίο καιρό, να μπορέσουν επιτέλους να κάνουν την υπέρβαση και να προχωρήσουν. Να δούμε την Ελένη Μενεγάκη πάλι. Σκορπίνα. Από Σεπτέμβριο είναι πιθανό, ναι. Είναι το καλό. Και μετέπειτα έχουμε τους τοξότες, όπου 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου συγεννηθήκανε τις μεγαλύτερες ευχάριστες προοπτικές για αυτό το διάστημα. Λίγο καλύτερα τα πράγματα από πιέσεις. Κάποιοι νέοι έρωτες μπορεί να έρθουν στη ζωή τους. Έχω ταραχτεί στα σαρδάμ σήμερα. Το έχω σκίσει. Καλή ώρα, πάει να πάντως θα έχουνε... μου δώσει ένα καπελάκι από αυτό δίπλα, σας κάσουν. Αυτό εδώ όλο. Χίλια ευχαριστώ, το κοιτάω. Δύο είναι. Ένα.
Είναι λοιπόν μια περίοδος που θα μπορέσουν τελικά να υπάρξουν οι μειώσεις των πιέσεων και ίσως να βελτιώσουν θέματα που έχουν να κάνουν με χρέη. Θεωρώ γενικά ότι επιτέλους οι τοξότες θα μπορέσουν να χαλαρώσουν από θέματα εργασιακά. Οι εγώκυροι που γεννηθήκανε 12, 13 και 14 Ιανουαρίου θα μπορέσουν πραγματικά να επιτύχουν πράγματα ύστερα από πάρα πολύ μεγάλο καιρό. Επιτυχία λοιπόν σε εργασιακά και μακριά από σημαντικά εμπόδια τα οποία σας κούρασαν. Ο υδροχός, όσοι γεννηθήκανε 11, 12 και 13 Φεβρουαρίου, θα έχουν σημαντική εξέλιξη κυρίως σε κοινωνικοποίηση. Καινούργιοι φίλοι, καινούργιες παρέες. Επιτέλους θα μπορέσετε να έχετε τα κατάλληλα ψυχικά αποθέματα για να αντιμετωπίσετε τα όποια προβλήματα. Άρα και έχετε και ευχάριστα γεγονότα για τους υδροχώους αυτή την εβδομάδα. Κάτι μου είπε η Αντελίνα πριν από λίγο. Το πόσο ευχάριστα είναι το θέμα πάντα. Αλλά ναι. Εγώ της είπα ότι μου είχε μείνει έγκυος. Λες να είναι η χρονιά μου φέτος. Θα ήταν ευχάριστο για εσένα. Για ποια γυναίκα δεν είναι ευχάριστο. Ανάλογα με την περίοδο που είναι και την κατάσταση που βρίσκεται. Στη δική μου κατάσταση νομίζω θα ήταν. Μια χαρά. Οπότε με το καλό. Και έχουμε βεβαίως τους ηχθείς. Οι ηχθείες σίγουρα 12, 13 και 14 Μαρτίου θα μπορέσουν πραγματικά να επιτύχουν πολλά πράγματα αυτή την εβδομάδα. Μεγαλύτερη ικανοποίηση και όρεξη για δουλειά. Σημαντική επαγγελματική επιτυχία για εσάς. Αλλά ξανά έχουμε και μεγάλη τύχη σε θέματα αισθηματικής φύσεως. Οπότε θα μπορούσατε να το εκμεταλλευτείτε αυτή την εβδομάδα για να κάνετε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα. Ποιοι είναι οι άτυχοι? Άτυχοι είναι γενικότερα όλοι μας είμαστε λίγο πιεσμένοι μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη. Μετά όλα τα ζώδια αρχίζουν και περνάνε πολύ καλά. Φεύγουν οι απόκριες και σιγά. Γιατί ρε εσύ.